Εγώ από μικρό παιδί ήμουν λίγο περιπλανόμενος. Άλλοτε ήμουν στην Αθήνα, άλλοτε ήμουν στα Τρίκαλα και άλλοτε στο μικρό χωριό από το οποίο κατάγονται οι δικοί μου. Η οικογένεια είχε μεγάλη σχέση με τα νομικά και τη δικηγορία και οι δικοί μου θέλανε να με κάνουν δικηγόρο. Όταν όμως βρέθηκα στην Αθήνα και παρακολούθησα τα εικαστικά πράγματα των Αθηνών, κατάλαβα ότι ο δρόμος βρίσκεται εκεί. Τον ακολούθησα στον δρόμο και μάλιστα με τόσο πείσμα που δεν έκανα τίποτα άλλο από εκείνη την περίοδο μέχρι σήμερα. Μόνο ζωγραφική. Ο Χρήστος Καράς είναι ο θεμελιωτής, ένας από τους μεγάλους εκφραστές της σύγχρονης τέχνης. Διώκει να δημιουργήσει μια άλλη αλήθεια ή μια άλλη ερμηνεία της ορατής μας πραγματικότητας. Η ζωγραφική για τον Χρήστο Καρά είναι μια βαθιά εξομολόγηση, μια συνάντηση με το αναπάντεχο. Το 1930 γεννήθηκε όλη αυτή η γενιά που λέμε η γενιά του 60 και η οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί αυτό που λέμε σύγχρονη ελληνική τέχνη. Είχατε βρεθεί μαζί με τον Κώστα τον Τζόκλη, με τον Παύλο τον Κοντό. Ήταν μία περίοδος δηλαδή που υπήρχε έντονη κινητικότητα. Η ατμόσφαιρα του Παρισιού εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ έτσι ζωντανή και γόνιμη και από εκεί όλοι ρουφήξαμε πάρα πολλά πράγματα. Εμείς λοιπόν διαμορφώσαμε ο καθένας μας τον προσωπικό μας λόγο. Εκείνο που δεν καταφέραμε και που νομίζω ότι είναι ένα μείον στη γενιά μας, είναι ότι δεν καταφέραμε να εκτός από αυτό που προσφέραμε και που ήταν σημαντικό, να αποτελεί και ένα γνώρισμα του συνόλου. Η δικιά σας η πρώτη περίοδος είναι λίγο πιο αφαιρετική από τις υπόλοιπες. Είναι και μια περίοδος που κυριαρχούν έντονα και οι μνήμες του εμφυλίου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εμπειρίες που είχα ήταν εμπειρίες δραματικές. Λοιπόν, κάποια στιγμή έκανα τη σκέψη ότι εφόσον η τέχνη κυρίως για να δικαιωθεί πρέπει να κουμπίσει στον κόσμο, να του δώσουμε ορισμένες πόρτες ή παράθυρα για να τρυπώσει σε αυτό που κάνω. Έτσι, από τα ίδια τα έργα που έκανα εκείνη την εποχή, ξεφύτρωσαν κάποιες φιγούρες. Αν θέλαμε λίγο να μιλήσουμε για τα χρόνια της pop art, τα χρόνια της Νέας Υόρκης, της αστικής κουλτούρας, όλο αυτό το ρεύμα που σας επηρέασε. Ναι. Το κλίμα στην Αμερική είναι αλλιώτικο από το κλίμα της Ευρώπης που είχα γνωρίσει εγώ και επηρεάστηκα κυρίως από μια καθαρή ματιά που είχαν οι ποπαρτίστες, δηλαδή δεν δίσταζαν μια κόκκινη επιφάνεια να την κάνουν και να την αφήσουν κόκκινη, να μην χρειαστεί να τις κάνουν μπιχλιμπίδια για να γίνει πιο αρεστή στο κοινό. Ήταν δηλαδή μια απλοποίηση, θα την έλεγα, και της εικόνας και του τρόπου της δουλειάς.
τώρα διαστημική ποίηση τι ακριβώς σημαίνει. Κάποια στιγμή έθεσα στον εαυτό μου το ερώτημα ποιος είναι ο λόγος που ζωγραφίζω και γιατί κάνω αυτό που κάνω. Η απάντηση που έδωσα στο ερώτημα αυτό ήταν ότι ο καλλιτέχνης έχει το κυρίως χρέος να αποτυπώσει με το δικό του λεξιλόγιο, το πλαστικό εννοώ, τα βαθύτερα στοιχεία της εποχής που ζει. Δεν είναι ένας παραστατικός ζωγράφος τολμάει να συνδιαλέγεται το πραγματικό με το υπερεαλιστικό ή το υπερεαλιστικό με το πραγματικό. Παίρνει στοιχεία από την πραγματικότητα τα οποία συνεχώς μεταπλάθει. Έρχεται να ερμηνεύσει τον κόσμο με τα δικά του εφόδια, με τη δική του φιλοσοφική τοποθέτηση απέναντι στην τέχνη και τη ζωή. Το συνέστημα την ώρα της δημιουργίας ποιο ακριβώς είναι? Είναι η συσσόρευση, θα την έλεγα, ενός περιεχομένου εικαστικού που βρίσκεται μέσα. Επομένως, όταν έχω ένα πίνακα μπροστά μου, τον αρχίζω και πάω να δουλέψω, υπάρχει ήδη η μαγιά, δηλαδή μέσα μου υπάρχει το τι θέλω να κάνω. Και καθώς περνάνε τα χρόνια, προσθέτω και τη μεγάλη εμπειρία που έχω του πώς πρέπει να το κάνω. Στο έργο τέχνης καταφεύγει κανείς, γιατί εκεί δεν ασχολείται με την φιλολογία του πράγματος ή με την ιστορία του πράγματος διαλόγου, αλλά βρίσκει τη βαθύτερη ουσία, την ψυχή θα έλεγα, της κάθε εποχής. Αυτό που όλες τις περιόδου χαρακτηρίζει είναι η βαθιά ελευθερία. Η ελευθερία του απέναντι στην ίδια τη ζωγραφική έκφραση και κυρίως η ελευθερία του στο να διατυπώνει με αμεσότητα το όραμά του. Ένα όραμα με αλήθεια και συγκίνηση. Αν σας ρωτούσαμε λοιπόν σήμερα, τι θα γράφατε στην καλλιτεχνική σας ταυτότητα, τι θα μας απαντούσατε? Θα έδινα ένα τίτλο ενός οδηπόρου, για να μην πω ενός αναχωρητή, για το Γολγοθά. Και είναι αλήθεια αυτό που σας λέω. Θεωρώ ότι όλη η ζωή μας, και όχι, όταν λέω η ζωή μας, λέω και παγκόσμια σχεδόν ζωή, είναι μια ζωή παρακμής. Μια ζωή όπου λείψανε τα όνειρα, λείψαν οι ιδεολογίες, λείψαν οι πίστες και έλειψε και το σημαντικότερο, η επικοινωνία των ανθρώπων. Και βρίσκω λίγο φυσικό και η τέχνη να περνάει περίοδο παρακμής. Σας ομολογώ ότι σε αυτό το σημείο εγώ μπορώ να πω επιγραμματικά ότι διαμέσου της δουλειάς μου αντιστέκομαι στην παρακμή.